θαύμα της παγκόσμιας οικονομίας. Εντάξει, εκτός από το επίθετο, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι όταν έχεις μια οικονομία που πριν από 5 χρόνια μόλις, 6 πόσο ήταν, ήταν στα πρόθυρα... το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Αγαπητέ κύριε Ρίκο, όχι μόνο το μαύρο πρόβατο. Το ζήτημα είναι ότι περιμέναμε ανά πάσα στιγμή να του πάρει το πράγμα και βέβαια να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης και μετά, συγγνώμη για την έκφρασή μου, να μασάμε βότσαλα. Από μια τόσο άσχημη κατάσταση που συζητάγαμε για το αν είναι βιώσιμο το χρέος μας, σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που όχι μόνο αντέχει η ελληνική οικονομία, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να πάει πιο γρήγορα, να τρέξει πιο γρήγορα από πολλές άλλες υγιέστερες οικονομίες. Προσέξτε το. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνει οικονομική υπερδύναμη. Βεβαίως. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε γίνει οικονομική υπερδύναμη. Α, ναι. Σημαίνει, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις και δυσκολίες. Αυτό δεν σημαίνει επουδενή ότι έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα ή έχουμε κάνει όλες τις αναγκαίες τομές έτσι ώστε να προχωρήσει η ελληνική οικονομία παρακάτω. Είμαστε σωστό δρόμο αυτό. Είμαστε σωστό δρόμο και είμαστε, πώς να το πούμε, ικανοποιημένοι, γιατί πέραν από τα εύκολα λόγια που ορισμένοι λένε ήταν το ελαττήριο που είχε συσπηρωθεί και κάποτε θα εκτενασόταν, αυτά είναι, με συγχωρείτε για την έκφραση, λιγάκι αερολογίες. Καλά, δεν υπάρχει κανένα. Ακροβατικά μου θυμίζουν εμένα αυτά. Μπράβο. Δεν υπάρχει. Όταν κάποιος είναι αδύναμος, όταν πάει ένας ασθενής στο γιατρό του, καταπονημένος, δεν του λέει ο γιατρός του έχεις συμπιεσμένο το ελαττήριο και αύριο θα γίνεις πρωταθλητής. Ο γιατρός του λέει, επειδή είναι καταπονημένος ο οργανισμός σου, το αύριο θα είναι δύσκολο. Όχι, θα έχεις πιο γρήγορα από τους υγιείς. Εν πάση περιπτώσει. Και επειδή πλησιάζουμε και στην έλευση του νέου έτους, πιστεύω ότι αξίζει να διατηρήσουμε την αισιοδοξία μας. Έχουμε βάσιμα δεδομένα που δείχνουν ότι τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα. Αρκεί βέβαια να μην μπούμε σε... Να μην εκτροχιαστούμε από αυτή την πορεία. Να μην μπούμε σε ένα κύκλο... Μην πατήσουμε τα κορδόνια μας. Έτσι.